Και όλα αυτά βέβαια, Άρτεν, Ισβάδη, καλησπέρα, την ίδια καλύτερα. ώρα που η μία μετά την άλλη, χώρε όλο τον κόσμο χαλαρώνουν τα μέτρα, έρουν του περιορισμού. Να δούμε τι θα γίνει εδώ. Πρώτα τα στοιχεία για την πορεία τη πανδημία. Κάπω καλύτερα τα πράγματα σήμερα. Ναι, σταδιακή υποχώρηση στα κρούσματα και στου διασωλυνωμένου. Δυστυχώ είχαμε αρκετού θανάτου και σήμερα, πολύ, 66 πολύ. το τελευταίο 24ωρο. Πέφτουν κι άλλο οι διασωλυνωμένοι, είναι 507. Για άλλη μία μέρα, κάτω από 400 εισαγωγέ στα νοσοκομεία, 358. Πάμε να δούμε και τα κρούσματα, 16.442 σε υψηλό αριθμό 4 περισσότερα από 300.000, με τη θετικότητα για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα στο 4,85%. Νίκο. Υπάρχει μια πτωτική πορεία, είναι ψηλά, βέβαια. Τώρα, με αυτά τα δεδομένα, πάμε να δούμε τι, ποια άλλα στοιχεία θα δουν οι ειδικοί την Τετάρτη για να αποφασίσουν τι θα γίνει με τα καρναβάλια. Οι ειδικοί δεν κοιτάνε τόσο τα κρούσματα όσο του σκληρού δείκτε τη πανδημία. Πάμε, Πάμε, να δούμε τι γίνεται με τι νοσηλίε. 18 Ιανουαρίου ήταν περισσότεροι από 5.000 οι νοσηλευόμενοι. Σήμερα είναι περισσότεροι από 4.300. Ε, βλέπουμε ότι έχει αρχίσει να υποχωρεί αυτή η πίεση. Ωστόσο, βλέπουμε μια καλύτερη εικόνα στι μονάδε εντατική θεραπεία. Είναι η επόμενη κάρτα που έχουμε ετοιμάσει για την πληρότητα στι ΜΕΘ. Στι 18 Ιανουαρίου ήταν στο 88% και σε κάποιε περιοχέ πάνω από το 90%. Στι 10 Φεβρουαρίου, ωστόσο, βλέπουμε ότι έχει πέσει αρκετά, στο 75%. Όλα αυτά λοιπόν ε, παίρνουν και βάζουν επιτάπητος οι ειδικοί για να δουν τι θα γίνουν με τα καρναβάλια. Μεγάλες καρναβαλικές εκδηλώσεις προφανώς. Τετάρτη αποφάσεις. Τετάρτη αποφάση. Ε, φαίνεται πω δεν θα έχουμε. Μένει να δούμε αν θα υπάρξουν μικρότερε για εμβολιασμένου πολίτε, να δούμε αν θα μπορεί να ελεγχθεί και όλο αυτό. Η αποφάση την Τετάρτη. Ο Πρωθυπουργό είπε στον Γιώργο Αυτιά ότι δεν ισχύει αυτή η θεωρία που αναπτύσσεται ότι να θυσιάσουμε το καρναβάλι για να σώσουμε το Πάσχα, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν τελειώσαμε με την πανδημία.